Τώρα, Γιάννη, τι θα γίνει με του ελεύθερου επαγγελματίε που θα αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα στι φορολογικέ δηλώσει που θα αρχίσουν να υποβάλουν το επόμενο διάστημα. Εκεί, Λίνα, θα δούμε ότι πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίε ίσω πάνε για μαλλί και βγουν κουρεμένοι, αν μου επιτρέπει αυτή η έκφραση. Διότι α, οι φορολογικέ δηλώσει που θα έρθουν α, το αμέσω επόμενο διάστημα θα έχουν προσυμπληρωμένο το τεκμαρτό εισόδημα για εκατοντάδε χιλιάδε ελεύθερου επαγγελματίε. Όσοι λοιπόν α, θελήσουν να αμφισβητήσουν αυτό το τεκμαρτό εισόδημα και να δηλώσουν μικρότερο α, εισόδημα, θα πρέπει να. Δώσουν το ελεύθερο στην εφορία για ένα μπαράζ ελέγχων, το οποίο πρέπει να σου πω ότι μπορεί να επεκταθεί έω και πέντε χρόνια πίσω και να αφορά όχι μόνο τον ίδιο τον ελεύθερο επαγγελματία, αλλά και τη γυναίκα του και τα προστατευόμενα μέλη του και διάφορα άλλα μέλη τη οικογένειά του. Και θα πρέπει στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου να ανοίξουν τραπεζικοί λογαριασμοί, να ανοίξουν θηρίδε, να δηλωθούν σπίτια, ακίνητα, μοτοσυκλέτε, επενδύσει που έχουν γίνει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μετρητά, ακόμη και κρυπτονομίσματα, Λίνα. Λογαριασμοί σταθερή και κινητή τηλεφωνία, χρεωστικέ πιστοτικέ κάρτε, ακόμη και δίδακτρα σε σχολεία ή φροντιστήρια. Καταλαβαίνει ότι η εφορία θα ξεψαχνήσει όλου όσοι το, ε, αμφισβητήσουν το τεκμήριο Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ.